Δεν υπάρχει επιλογή. Έτσι γίνεται. Για να έρθεις, πρέπει να κατέβεις στην πλατεία Σεν Ζορζ. Του Αγίου Γεωργίου, που στον καιρό του μαρτύρησε και βασανίστηκε στους διωγμούς κατά των χριστιανών, που ξέσχισαν τις σάρκες. Το ρίξαν σε λάκκο με ασβέστη. Συνθλίθηκε από μια ρόδα. Επέζησε από θαύμα, αλλά κατέληξε να τον αποκεφαλίσουν. Μετά, πρέπει να στρίψεις αριστερά, στην οδό μαρτύρων. Και επίτηδες να το κάνεις, τέτοια σύμπτωση δεν υπερχαίρεις. Και έπειτα δεξιά, στην οδό Ιππολίτ Λεμπά. Από το όνομα ενός Γάλλου αρχιτέκτονα που γεννήθηκε στο Παρίσι στις 31 Μαρτίου 1782. Γνωστό για τις φυλακές και τα κάτεργα που έχτισε. Ορισμένοι μπορεί να αναγνώριζαν σε αυτά ένα σημάδι, ένα μήνυμα, ένα κακό ιονό ίσως. Και θα έστρεπαν επί τόπου να φύγουν κατατροπαγμένοι. Θα είχαν απόλυτα άδικο. Γιατί δεν θα είχαν την τύχη να ανακαλύψουν στο τέλος του δρόμου ένα μικρό καλά κρυμμένο αδιέξοδο όπου φωλιάζει μια όμορφη πόρτα από κόκκινη λάκα ξεθοριασμένη από τα χρόνια. Και ούτε θα ανέβαιναν με τη στριφή σκάλα πέντε ορόφους. Και ούτε θα σκούπιζαν τα πόδια του στο χαλάκι που να φέρει από ένα ταξίδι στην Τουρκία. Και θα είχαν επομένως στερηθεί την οικογενειακή βραδιά που θα διεξαχθεί ακριβώς εδώ. Μια στιγμή θα παρατηρήσει κανείς τον Πιέρ Γκαρό και την Ελισαβέτ Γκαρό να ξέγει να πιστεί. Ενσαρκών απόλυτα το ιταλικό ζευγάρι. Θα αλλάξεις ή θα μείνεις έτσι. Δεν είναι στο μπουφέ. Ούτε στο κολάκι. Συνεχίζουν μέρα με τη μέρα να δίνουν ένα στον άλλο ξεπερασμένα χαϊδευτικά. Δεν χάνουν την ευκαιρία να χορέψουν μπλουζ, αλλά βοηθούν με αυτοθυσία για να ολοκληρώσουν δύσκολα σταυρόλεψα και αφήνουν σημειωματάκια όταν από λάθος οργάνωση δεν βρίσκονται στο πρωινό. Δεν θες να σου πατήσω στα γρήγορα το πλαίσιο που κάνω. 10 χρόνια γράμμο για να άλλαξαν τίποτα. Αφήνω, αγαπητοί όπως ποτέ πρέπει. Ποιο νοιάζεται για το πλαίσιο που κάνω, ψάχνουμε! Κι όμως. Κάποια στενάχωρα πνεύματα θα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι σε αυτό το ζευγάρι η ισορροπία δεν είναι παρά μια εικόνα. Και ότι οι θυσίες του ενός μόνο επέτρεψαν τη δόξα του άλλου. Και στο που τα παπούτσια, το που την είναι, στην τουλάχα. Εσύ τα έβαλες εκεί. Μπορεί, Μαρία, δεν σημαζεύει τρίτη. Ο Πιέρ είναι καθηγητής γαλλικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Συνεργάτης στη Συλλογή Κριτικές Αναφορές, γενικός γραμματέας στην εταιρεία Ιστορία της Λογοτεχνίας, επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Λομονόσο της Μόσχας, χειμερινού εξαμήνου, όπου κάθε χρόνο δίνει έναν τίτλο διαλέξεων με θέμα τα έργα της νεότητας του Μοντέι και συγκεκριμένα για την επιρροή του στα μελλοντικά δοκίμια του Βοεσί. Μήπως είναι στη τσέπη της καπαρδίνας σου. Την έχω στο καθαριστήριο. Ένα είναι οπωσδήποτε στο καθαριστήριο. Τώρα εγώ φταίω. Η Ελιζαβέτ είναι καθηγήτρια γαλλικών στο Λύκειο Εκτόρ Μπερλιό του Παρισιού. Ταμείας στην ομάδα κινηματογράφου και υπεύθυνη επαγγελματικού προσανατολισμού. Μα δεν παραπονιέται. Της αρέσει η δράση, αυτή η αίσθηση ότι ζει την πραγματική ζωή. Τι μου θέλω! Στορκίζομαι έτσι και το έκανε μακριά, πάρει το πούλο! Όσο πίσω και να θυμηθώ, πάντα έτσι ήταν. Ακόμα και όταν ήταν 13 χρονών, όταν είδε τον Πιέρ για πρώτη φορά στα γενέθλια του Βινσέντ, του αδελφού της, που είχε οργανώσει ένα διαγωνισμό γρήγορη τεκίλα για να μεθύσει την Βιργινία Σαντζέζ, μπορεί του καθηγητή βιολογίας. Όλοι είχαν μεθύσει, εκτός βεβαίως από την Βιργινία, την Ελιζαβέτ και τον Κλοπ ίσως, τον καλύτερο της φίλο. Η Ελιζαβέτ ήταν εκεί που είχε βγάλει αδερμαρτήρα της Βουκαρίστα και καθάριζε, ενώ οι άλλοι πετρόπινα. Γιατί να είσαι κατά την γνώμη σου να την βάλω μέσα στη σάλτσα η χώρια. Τρώει καυτερά η Άννα. Επομένως, το να ζει στη σκιά του Πιέρ δεν ενοχλεί την Ελιζαβέτ. Το θαυμάζει. Της αρέσει το παρατηρητικό του αίμα στη ζωή, το πώς προσέχει τα πιο ασήμαντα πράγματα. Της αρέσει η ικανότητά του μονίμως να ρωτά τον κόσμο προς αναζήτηση καινούργιων απαντήσεων. Στο καλό τα παράχωσα. Και ο Πιέρ επαναπάβεται στη γυναίκα του όπως ένας αλπινιστής στο γάντσο του. Αναγνωρίζοντας πως αισθάνεται μέσα στα χέρια του μια σταθερή δύναμη που τίποτα δεν μπορεί να κλονίσει. Θα σου πει θα το σηκώσεις! Καλησπέρα, Φρασουάς. Καλά. Καλά εσείς. Και τι καιρό έχετε. Χα. Φθινόπωρο. Καλά είναι. Κοιμούνται. Ναι. Η Μυρτίκ πήρε την πλερό. Ναι. Στα πατίνια. Κι ο Απολύ, ευχαριστημένος όπως το ξέρεις. Ξαναμπήκε στο συγκρότημα.
Συμπαθητική φοιτητές, ναι. Λίγο μαλφακή, αλλά... Νικόμαχος και μολύβινος κανόνας. Νόμιμες και παράνομες ιδέες της δικαιοσύνης του Μοντέιν. Δίκιο έχεις. Το αναγνωρίζω. Η Φρανσουάζ είναι η Φρανσουάζ Λαρσέν. Η μητέρα της Ελιζαμπέτ και του Βινσέν. Μια γυναίκα κομψή, μια γυναίκα χαρούμενη, μια γυναίκα που εντυπωσιάζει, μια γυναίκα με ωραία βαριά φωνή και πολύ γούστο στην εσωτερική διακόσμηση. Όταν έχασε τον άντρα της, όλοι ανησύχησαν πολύ. Πήρε όμως γρήγορα τα πάνω της, κερδίζοντας τον θαυμασμό και τον πιο σφιχτικό. Ήθελε να μάθει για τις σταφύρες. Ναι, σας τη δίνω. Σας φιλώ, Φρασουάζ. Μπαμπού, η μαμά σου. Πράγματι έμεινα στην τσέπη της καβαρτίνας. Αδύνατο να θυμηθώ. Ναι, για μαμά. Καλά, καλά. Όταν κάνεις το ταζί, τις σταφύρες τις βάζεις από πριν ή... Όχι πολύ νωρίς γιατί φουσκώνουν, όχι πολύ αργά γιατί μαραίνονται. Εντάξει. Α, η Ρόζενταλ είναι εκεί. Κι αυτός πώς πήγε με το κοφό του. Ωραία, καλύτερα. Πάντα έχουν δώρα. Τα μικρά είναι πολύ ευγενικοί. Τα μικρά είναι η Μυρτή 10 χρονών και ο Απολίν 4. Η Μυρτή είναι αδύνατη. 6. Ευαίσθητη. Η διακτέ μια απροσδιόριστη νοσταλγία που την κάνει μυστηριώτη και κερδίζει το θαυμασμό του πατέρα της. Ο Απολίν λατρεύει τα Playmobil και καθάρισε πολύ αργά. Πράγμα που τον οδήγησε σε μια σειρά από ραντεβού Τετάρτης με έναν πολύ γνωστό παιδοψυχολόγο, τον οποίο την Ελιζαμπέτ είχε πραγματικά συμπαθεί. Μα που ο Πιέρ την πάθησε αμέσως. Ίσως γιατί πολύ απλά ο γιατρός του ενέζει υπερβολικά πολύ με αυτές τις ερωτήσεις του, που στην πραγματικότητα είναι κρυμμένες απαντήσεις. Ναι, θα την κλείσουν μαζί μας. Θα έρθω με τον Κλοντ. Ναι. Θα τους ρωτήσω για τη Λακαστή, το υπόσχομαι. Ναι, μαμά, θα σε πάρουμε, να σου πούμε. Υπόσχομαι, μαμά, θα το κάνω. Πάρε εσύ από εδώ μας. Μα όχι, δεν θέλω κλήσεις. Μα αφού σου λέω ότι... Μαμά, σου πρότεινα να τηλεφωνήσεις. Δεν θα σου το πρότειναν. Ναι, έτσι, φιλιά. Μαμά, αυτή είναι, φιλιά. Φοβάται τόσο μην ενοχλήσει που κατατάει ενοχλητικό. Καντιλιόρι, πρώτο τρομπόνι της φιλαρμονικής ορχήστρας του Radio France. Ένας διακριτικός άντρας με διακριτικό χιούμορ που μπορούμε πιο εύκολα να περιγράψουμε με το τι δεν είναι. Ο Κλοντ δεν είναι οξύφυγος, δεν είναι φαντασιόπλητος, δεν είναι άτιμος. Εν ολίγης δεν είναι. Δεν ήξερα τι θα φάμε, οπότε τι θα δώσε. Η παππού δοκίμασε τις δυνάμεις της σε μαροκινό μπουφέ. Α, ωραία. Θα το πούμε αντί για σιντιπέ. Αντί για μπουλαουάν. Την πρέμη είναι αλγερινό. Το απικιακό κρασί. Τι κάνεις εσύ, πώς είσαι. Τέλεια. Μυρίζει θεϊκά. Για κοίτα. Έκανες ένα μικρό ξάνημα, έτσι. Σου πηγαίνει πολύ. Πολύ ευγενικό αυτό που λες, γιατί ο Πιέρ το πεθάνεται. Όχι. Ο Κρίστοφος σου πέρασε το δρόμο. Είμαι σίγουρος ότι είναι ο καλύτερος. Είναι βέβαιο ότι η Ελιζαμπέτ του Κλοντ είναι αληθινή φίλη εδώ και πολλά χρόνια. Μπορούμε επίσης να πούμε ότι ο Κλοντ είναι ένας άντρας στον οποίο στρεφόμαστε όταν είμαστε πληγωμένοι. Γιατί έχει αυτή τη σπάνια ικανότητα να ακούει χωρίς να κρίνει, να καταπνίγει τα δάκρυα με ένα βλέμμα σαν να διαβάζει ανοιχτό βιβλίο. Τα παιδιά κοιμούνται! Τι παίξαν απόψε! Πάρτο! Τι σημαίνει. Η Ελιζαμπέτ έχασε τα κλειδιά της κάπας. Και είναι πήγον για κάποιο λόγο να τα βρούμε. Με τρελαίνει να μην ξέρω που βρίσκονται τα πράγματα. Και τι κερδίζω αν τα βρω. Την αιώνια ευγνωμοσύνη. Τι δεν καλά στη Μασαλία. Ήταν αναπάντεχα, μου πρότειναν δουλειά. Εκεί. Ναι, αναγκαστικά. Ο τροπονίστας σου πνίγηκε. Ναι, αλλά δεν θα πας. Δεν ξέρω, ίσως. Τι θα πει ίσως. Ίσως, δεν ξέρω, σκέφτομαι. Εγώ τα σκεφτικά όλα και είμαι αντίθετη. Παππού! Παρά είναι μακριά. Μα όχι, είναι πολύ κοντά. Το ίδιο είπες και όταν πήγες στο Τορόντο. Όπως και να το κάνεις, είναι πολύ λιγότερο μακριά. Όχι και τόσο. 2 ώρες με την ταχεία. Σαν να ζεις σε προάστη. Οι γείτονες μετακόμισαν στο μουσικάλι, δεν τους βλέπουμε πια. Δεν μας χάλασε. Παππού, δεν αποφάσισα τίποτα ακόμα. Καλά. Είμαι σίγουρος ότι είναι πολύ ωραία στη Μασαλία. Θα είσαι και κοντά στη Λακαστή.
Φακερότερη, Φρασουά. Ναι. Ελπίζω. Σταμάτα με αυτό. Μα καλά, πού είναι η Άννα? Έρχεται. Της βάλανε μια σύσκεψη τελευταία στιγμή. Κάτι Ιαπωνέζι.